Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Είσαι καλά? Καλά, μια χαρά. Είναι λίγο παράξενη η φετινή σας πορεία, έτσι. Μεγάλο αποτέλεσμα με την ΑΕΚ, μεγάλο αποτέλεσμα με τον Ολυμπιακό, αλλά ο Αστέρας στη τελευταία θέση. Τι γίνεται, πώς το εξηγείς? Ναι, εντάξει. Δεν ξεκινήσαμε και πολύ καλά για Αστέρας. Αλλά δεν φοβάμαι, πιστεύω σε εμάς. Δουλεύουμε και πιστεύω ότι αργότερα θα μας το δώσει. Δεν είχατε και το ευκολότερο πρόγραμμα εδώ μεταξύ, αλλά το θέμα με εσάς από ό,τι φαίνεται είναι το πώς λειτουργείτε εντός Τρίπολης. Κάτι που δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Ή μάλλον συμβαίνει τα τελευταία 2 χρόνια. Πώς το εξηγείτε αυτό? Κοίταξε, δεν ξέρω να το πω ότι κάθε συγχαζόμαστε, κάνουμε μια νίκη κάθε συγχαζόμαστε, δεν νομίζω. Αλλά πιστεύω δεν μας θέλει και τόσο πολύ, εντάξει, είναι και λίγο η τύχη. Εμείς θα προσπαθήσουμε να φέρουμε τον Αστέρα εκεί που του αξίζει και να κάνουμε ξανά την έδρα μας δυνατή. Γιώργο, από αυτό το παιχνίδι το τελευταίο της Τούμπας, τι σου μένει, ιδιαίτερα τι κρατάς, κάτι καλό, κάτι αρνητικό, κάτι άλλο παράξενο που θα το θυμάσαι? Εντάξει, δεν μπορούμε να κρατήσουμε κάτι γιατί είναι μια νίκη και προσπαθούμε να την ξεχάσουμε για να πάρουμε ψυχολογία για τα επόμενα παιχνίδια. Το μόνο που κρατάω είναι αντίδρασή μας λίγο στο δεύτερο ημίχρονο, το τίποτα άλλο. Ότι ναι, ανεβήκατε και θέλατε να διεκδικήσετε πράγματα, ναι, αλήθεια είναι. Ναι, μόνο αυτό. Από το δικό σου παιχνίδι, αρκετές επεμβάσεις σε αρκετές περιπτώσεις με το Μαρούτσι και τα Σούρτ δεν κατάφερες. Τι έγινε σε αυτές τις 2 περιπτώσεις? Εντάξει, ήταν 2 περιπτώσεις, οι οποίες ήταν λίγο περίεργες γιατί είχα μπροστά μου αμυντικούς και δεν είχα καθαρή εικόνα. Εντάξει, συνεχίζουμε το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις περίεργες, πρέπει να τις ξεπεράσει και συνεχίζουμε. Θέλω να το δούμε λίγο από την πλευρά του τερματοφύλακα της αντίπαλης ομάδας που δέχεται τον γκολ αυτό που βάλε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, βλέπεις μια ομάδα να ξεκινάει μπάλα από τον τερματοφύλακα και να καταλήγει με τόσες πολλές εναλλαγές σε ένα τέλειο σουτ που πραγματικά δεν μπορούσε να κάνεις κάτι. Εντάξει, κανείς τερματοφύλακας νομίζω δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Πώς το έζησες αυτό, πώς το έβλεπες από την αρχή? Εντάξει, κακά τα ψέματα, βλέπουμε ένα διαφορετικό ΠΑΟΚ φέτος. Καλωστημένο από τις μεγαλύτερες ομάδες, παίζει από πίσω, είναι μεγάλος να παίζεις από τον τερματοφύλακά σου, να μπορείς να ξεκινήσεις το build-up από πίσω. Παίζει ένα όμορφο ποδόσφαιρο, εντάξει, έχει και την ποιότητα, έχει και τους παίχτες. Έχει και τα ονόματα που μπορούν να το καταφέρουν αυτό και μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτή την πίεση. Γιώργο, προχθές μπήκες να παίξεις και εσύ σε ένα άδειο γήπεδο. Αυτό ήταν βεβαίως εκτός έδρας, okay. Σου αρέσει? Δηλαδή λέμε ότι είναι ένα πλεονέκτημα μεγάλο για τον φιλοξενούμενο. Ισχύει? Πώς το έζησες εσύ? Εγώ δεν το θεωρώ ότι είναι πλεονέκτημα μεγάλο. Αν η ομάδα σου μπει αποφασισμένη και μπει να κερδίσει, σε κάθε μάτι θα μπαίνει και θα κερδίζει. Έχει δεν έχει κόσμο. Θέμα τι θα κάνει η ομάδα σου. Απλά το κακό είναι ότι περιμένεις πώς και πώς αυτά τα παιχνίδια, όπως με Ολυμπιακό και με ΠΑΟΚ, να έχει τον κόσμο. Ναι. Να το γουστάρεις λίγο παραπάνω και σαν παίχτης. Και δεν ευχαριστήσεις τόσο πολύ. Και με τον Ολυμπιακό παίξετε σε άδειο, Ναι, ναι. Δεν σου μένει το παιχνίδι αυτό. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις, ακόμα και κερδίσεις, δεν θα σου μείνει αυτό το παιχνίδι, άμα δεν έχει κερκίδες γεμάτες. Έτσι δεν είναι? Δεν το ξεχνάς. Ναι. Είναι τιμωρία για όλους. Για το ποδόσφαιρο είναι τιμωρία αυτό, βασικά. Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σου.